Μετά το σοκ από την πρωινή εισβολή των ΜΑΤ στο Ραδιομέγαρο, εργαζόμενοι της πρώην ΕΡΤ, δημοσιογράφοι, τεχνικοί και απλός κόσμος συγκεντρώνονται επί της Λεωφόρου Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή. Σχεδόν 5 μήνες μετά την απόφαση της κυβέρνησης για λουκέτο στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, δόθηκε η εντολή για την επιχείρηση της αστυνομίας που έχει αναλάβει πλέον τον έλεγχο του κτηρίου. Έπρεπε σήμερα να δηλώσει τα νερά με την Τροϊκά και με τα νέα μέτρα. Και έτσι έπρεπε να βρουν μια διέξοδο. Ζούμε στιγμές φασίζουσας νοοτροπίας της κυβέρνησης. Ζούμε στιγμές που θέλουν να φημώσουν όλους τους πάντες και εν μέρει τα έχουν καταφέρει με το φόβο και με όλες τις άλλες μεθόδους. Οι μόνοι που έχουμε απομείνει ζωντανοί είμαστε οι άνθρωποι της ενημέρωσης. Οι εργαζόμενοι είμαστε έξω από το προάβλιο της ΕΡΤ και ήδη σχεδιάζουμε να αρχίσουμε να εκπέμπουμε κανονικό πρόγραμμα μέσω του διαδικτύου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από εδώ, από τη Λεωφόρο Μεσογείων, αυτός είναι ο άμεσος στόχος μας. Ήδη από τον διαδικτυακό τόπο Earth Open μεταδίδεται εικόνα και ήχος από όσα συμβαίνουν έξω από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Εκεί έσπευσαν από την πρώτη στιγμή και εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πρέπει να υπάρξει απάντηση, και αυτό είναι το δικό μας το μήνυμα, συνολική από την πλευρά των εργαζομένων, όχι μόνο για αυτό το γεγονός, αλλά γιατί έχουμε πάρα πολλά γεγονότα. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή επισυμβαίνει, νομίζω ότι καταγράφει μία μελανή σελίδα στην ιστορία και συνιστά γεγονός για το οποίο θα ντρέπονται και θα απολογούνται στην ιστορία οι σημερινοί κυβερνώντες. Το Euronews βρίσκεται από το πρωί έξω από την πρώην ΕΡΤ. Η Φέη Δουλγέρη μεταδίδει. Στις 11 Ιουνίου η ψηφιακή μετάδοση της ΕΡΤ διακόπη. Σχεδόν 5 μήνες μετά, αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να το εκενώσουν. Οι απολυμμένοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ δηλώνουν έτοιμοι για νέους αγώνες. Από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, για το Euronews, Φέη Δουλγέρη.